Αυτό, εκεί, εκεί είναι το μυστικό το κλειδί. Αγωνία, δυστυχώς, να σε μοιράζομαι. Διότι θα σε μοιραστώ. Κατάλαβες, σήμερα θα αναγκαστώ να σε μοιραστώ. Όχι, κόψε και πες μου. Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Μιλάμε για ένα φαγητό που προμηνύει η νοστιμιά μόνο και μόνο στο ακούσμά του. Τι είναι αυτό? Πάστα, ζυμαρικά δηλαδή, και πίτα. Δύο αγάπες μεγάλες που αρέσουν σε όλους. Μιλάμε για ένα φαγητό το οποίο, παιδιά, όσο και να σας φαίνεται αυτό το εντυπωσιακό που έχουμε φτιάξει σήμερα εδώ για εσάς από το πρωινιάτικα με πολύ αγάπη, μιλάμε για τη μακαρονόπιτα την απλή που ξέρω ότι μιλάμε για μια εύκολη συνταγή, η οποία τι είχε? Είχε λίγα αυγά, λίγα μακαρόνια που είχαν μείνει, λίγο τυράκι. Δεν θα έπρεπε να πεταχτούν, οπότε οι νοικοκυρές, γιατί αυτό το φαγητό δημιουργήθηκε από την εσωτερική κοινωνική συνείδηση. Ναι, εγώ το είπα. Από το κάθε σπιτικό, δηλαδή ό,τι υλικά είχε που έμεναν, τα βάζει στο ταψάκι και έφτιαχνε ένα δεύτερο φαγητό. Εσωτερική ήταν η πίτα. Ελληνική συνείδηση, είπες. Γαστρονομική, εσωτερική, κοινωνική, γαστρονομική μάλλον συνείδηση. Δηλαδή. Γιατί τώρα εδώ θα έρθει ο Αργύρης ο Κωστόπουλος και θα σε βάλει στο. Σε σπικάζει και εμένα. Σπικάζει και εσένα και στο μοντάζ. Κατάλαβες, γιατί μου έχετε γίνει ποιητές και φιλόσοφοι όλοι. Να σου πω κάτι, μιλάμε για ένα φαγητό πραγματικά το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι υγιεινό, μπορεί να λέγεται μακαρονόπιτα, ναι, γιατί αρέσει όλο τον κόσμο, αλλά σήμερα εγώ το έφτιαξα για εσάς με μισό πακέτο μακαρόνια. Όλο αυτό με μισό πακέτο μακαρόνια. Και όλο αυτό με λαχανικά. Γιατί έχουμε πει τι θέλουμε, μία πρωτεΐνη, μπόλικα λαχανικά. Η πρωτεΐνη τώρα είναι από το γιαούρτι. Γιατί είναι, πρόκειται για ένα, είπαμε, ένα, για ένα καθαρό λιτό φαγητό. Έχεις βάλει και γαλοπούλα. Έχω βάλει και γαλοπούλα γιατί αρέσει όλο τον κόσμο. Ωραία πρωτεΐνη λοιπόν. Γιατί το φαγητό, τι είπαμε, είναι νόστιμο, είναι θρεπτικό και πρέπει να είναι υγιεινό και ελαφρύ. Μακαρονόπιτα λοιπόν, αλλά διαφορετικά. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, σας πείσαμε. Δεν άκουσα. Σας πείσαμε. Τον τρώμε, δεν πρέπει να πει. Φύγαμε για υλικά. Για πάμε λοιπόν καρτέλα για να φτιάξει αυτή την μακαρονόπιτα, στην οποία έχω βάλει μέσα κόκκινες πιπεριές, γαλοπούλα και φέτα. Τώρα, εσείς μπορείτε να βάλετε και κάποιο άλλο pairing. Εγώ θέλω να σας μάθω με ποιον τρόπο αυτό θα αποκτήσει και θα απογειώσει τη γεύση. Με ποια υλικά. Λοιπόν, μισό πακέτο μακαρόνια, νούμερο 6. Εσείς μπορείτε να βάλετε και κάποιο άλλο ζυμαρικό της αρεσκίας σας, ή αν έχει μείνει ακόμα καλύτερα. Πρόκειται δηλαδή για ένα φαγητό που είναι αυτά που, με τα leftovers, αυτά που μένουν, που είναι για την επόμενη μέρα. Δεν μου λες. Έλα. Με κοφτό μακαρόνι μπορούμε να το κάνουμε. Το κοφτό το μικρό λες, να βγει τύπου. Λέω, ρωτάω. Ναι, πώς δεν μπορούμε, γιατί ωραία. Όχι. Λοιπόν, δύο κουταλιές, κάτσε να πω καρτέλα, μπέτη μου. Λοιπόν. Μισό πακέτο, είπαμε, μακαρόνια νούμερο 6. Δύο κόκκινες πιπεριές. Οι κόκκινες πιπεριές έχουν γλύκα και αγκαλιάζουν γλυκά-γλυκά κάθε ζυμαρικό. 200 γραμμάρια γαλοπούλα, και εδώ θέλω να σας πω πάρα πολλά για τα αλλαντικά. Δηλαδή, σήμερα θα το κάνουμε. Θέλω να σας μάθω πώς να επιλέγετε ποιοτικά αλλαντικά. Λοιπόν, 200 γραμμάρια ένα κεσέ δηλαδή γιαούρτι, 3 αυγουλάκια, 150 γραμμάρια φέτα. Ένα κομμάτι Ελλάδας που λέω, 150 γραμμάρια τώρα τυριά. Τα τυριά εγώ που αγαπώ είναι η γραβιέρα, με έχετε μάθει, η παρμεζάνα και σε κάποιες περιπτώσεις το έμενταλ που θέλετε να το κάνετε το φαγητό ακόμα πιο νόστιμο. Πάμε λοιπόν τώρα να το απογειώσουμε αυτό το φαγητό. Με 3 κουταλιές πελτέ ντομάτας και 1 κουταλιά του γλυκού καπνιστή πάπρικα. Αλάτι και πιπέρι και, παιδιά, έχω δει μακαρονόπιτες με φύλλο κρούστας. Έχω δει μακαρονόπιτες με μπεσαμέλ. Δεν θέλω να κάνω παστίτσιο. Η μακαρονόπιτα οφείλει να είναι εύκολη. Οφείλει να τη μαγειρέψουμε τώρα σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή από πάνω, αυτό που σας φαίνεται έτσι είναι το γιαούρτι με το τυρί, δεν είναι μπεσαμέλ. Λοιπόν, φέρνω κατσαρόλι, περίμενε. Άρα και υγιεινή. Βέβαια. Φέρνω εδώ το τηγάνι. Λοιπόν, ανάβω τη φωτιά και πάω να βάλω μέσα τα μακαρόνια. Κοχλάζον, αλατισμένο νερό. Τα μακαρόνια. Σε πραγματικό χρόνο θα φτιάξουμε μία μακαρονόπιτα. Μισό μόλις πακέτο. Εδώ έχω βάλει ένα, κοίταξε εδώ. Μισό, παιδιά, τα μισά θα πάρουμε. Το μάτι. Μισό πακέτο μακαρόνια και μέσα όπως είναι στο κατσαρόλι. Άρα, που βράζει. Επειδή το μεσημέρι μπορώ να κάνουμε μια μακαρονάδα να τη φάμε και να περισσέψουν λίγα μακαρονάκια, και μπορώ να το κάνω εγώ μια πίτα μετά αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ανάψτε τις φωτιές, το ίδιο που κάνω εγώ, το μάτι και πάμε. Πώς ξεκινώ λοιπόν? Ψιλοκομμένη έχω την πιπεριά φλωρίνης, θα τη βάλω σε ένα τηγάνι μέχρι να βράσω τα μακαρόνια. Με μία στάλα ελαιόλαδο ίσα ίσα σε χαμηλή φωτιά να αρχίσει να γλυκάνει. Λοιπόν, και στο ενδιάμεσο πάμε να σας πω κάποια πράγματα για τη γαλοπούλα. Λοιπόν, γαλοπούλα θέλω όταν πάτε στην υπεραγορά, εκεί που παίρνετε, στο Βακάλικο, στο σούπερ μάρκετ, που παίρνετε τα αλλαντικά.
θέλω να διαλέγετε ένα ενιαίο κομμάτι από πραγματική γαλοπούλα. Δεν θέλω δηλαδή να είναι κατεργασμένο. Θα το διευκρινίζετε. Ποια είναι τα κομμάτια τα ολόκληρα. Ακόμα καλύτερα αν έχετε σύνετε στο σπίτι σας κοτόπουλο γαλοπούλα και μπορείτε να το κόψετε λεπτές φέτες. Λοιπόν, ολόκληρα τα κομμάτια, δεν θέλω ψεύτικα αλαντικά. Η αλατοπία, ξέρεις Μπέτη, ήταν πάντα μια μέθοδο συντήρησης για το κρέας. Mm-hmm. Οφείλει να είναι ολόκληρα τα κομμάτια και εγώ συνήθως επιλέγω βραστή. Ελάντε όμως που όλοι θέλουν αυτό το... Το καπνιστό, το ξέρω. Ναι. Οπότε θα βάλουμε μέσα, γι' αυτό σας έχω γράψει και καπνιστή πάπρικα. Εντάξει, εύκολα, τα λέω όλα. Όλα, εύκολα. Αναλυτικά και ωραία. Λοιπόν, καταλάβαμε, πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα. Γαλοπούλα, πιπεριές, σε ένα τηγάνι. Κάτσε να κάνω και μια ανακατεπιά στο μακαρόνι. Ας το πάνω μου, εγώ τι σου σεφ είμαι. Λοιπόν, να σας πω ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι αλαντικό θέλετε και ό,τι κρεατικό, μια ωραία πρωτεΐνη θέλω αυτό το φαγητό για να θυμίζει και να προμηνύει νοστιμιά και να έχει νοστιμιά και να θυμίζει και λίγο παστίτσιο ή κάποια τάρτα. Το μυστικό λοιπόν είναι μια ωραία πρωτεΐνη, λαχανικά αρκετά, μην τα φοβηθείτε. Και αφού αρχίζουν και αυτά γλασάρουν, θα βάλω την καπνιστή πάπρικα. Έτσι, βάζω τώρα εδώ καπνιστή πάπρικα. Να αρχίσει να γίνεται το αλαντικό μας από υγιεινό καπνιστό, αλλά καπνιστό χωρίς να έχει μέσα πρόσθετα. Λοιπόν, τι κάνω. Ας σου κόψω και χοντροκομμένο μαϊντανό τώρα εδώ, να πέσει μέσα. Το μαϊντανό σε αυτή την περίπτωση τον θέλουμε να μπει μέσα, να δώσει τη φρεσκάδα του, να μαραθεί λιγάκι, να γίνει κάτι, να έχει μέσα δηλαδή, να φελάει το φαγητό. Mm-hmm. Να υπάρχει σώμα. Λοιπόν, μέσα και αυτό και θα βάλω... Αχ, και τα χρώματα, πώς μου αρέσουν εμένα τα χρώματα στη μαγειρική. Τι φαγητό είναι αυτό, ρε, ξέρω, τους αρέσει το χρώμα. Αχ, μύριζε ο μαϊντανός! Ναι, ναι, ιδέες. Λοιπόν, και φετούλα, βάλω εγώ φετά, όπως είναι τώρα. Φαγητάρα τώρα, φαγητάρα. Αυτό είναι μια γέμιση τώρα με απλά υλικά, ό,τι έχει το ψυγείο μας βασικά. Ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι η φέτα μαζί με την πιπεριά είναι ένα συνδυασμό συγκλονιστικός, πραγματικά. Λοιπόν, έχουν βράσει νομίζω ήδη τα... Για να δω. Το κάνεις μόνος μου, δεν με χρειάζεται καθόλου. Σε λίγο. Τίποτα. Όχι, πόσο σε χρειάζομαι. Εγώ κάνω... Είναι καλά, φοβερή. Εγώ κάνω... τη βοηθώ. Εντάξει. Παριστάνω τη βοηθώ. Δεν έχει ανάγκη. Να σου πω, Μπέτη. Έλα. Λοιπόν, είπαμε, ό,τι ζυμαρικά έχει ο καθένας. Θέλει mm-hmm. μικρό. Αυτά τα μικρούλια είναι λίγο... Έχει μια φινέτσα. Θα μπορούσε να είναι το παστίτσιο. Δεν θέλει να θυμίζει παστίτσιο ή μακαρονόπιτα. Όχι. Αν κάνετε ένα σπαγκέτι και σας μένει λίγο για την επόμενη μέρα, να μίξετε το. Όχι με κρέμα γάλακτος. Όχι με περιτά λιπαρά. Όχι με 10 κιλατήρια. Αλλά λίγο γιαουρτάκι. Τώρα, εγώ το όπως είναι. Κοίταξε. Εσύ το μεταξύ αυτό που έχει φτιάξει είναι σαν μακαρονόπιτσα. Μακαρονόπιτσα. Δηλαδή μπορεί να το φάνε και οι λάτρες της πίτσας και οι λάτρες των μακαρονιών. Ναι. Κάνει φοβερό συνδυασμό εδώ πέρα. Εδώ, τα λέμε κι αυτά. Για μικρούς, για μεγάλους, για το βράδυ κάντε το. Δεν είπα και ορίζω, πούνε, τι ωραίο. Συνήθως, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είναι από τα αγαπημένα που λέω μακαρονόπιτα θα κάνω μακαρονόπιτα. Ακούγεται λίγο σαν το μπατατόπιτα, στον ποτικό. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι βαρύ. Πολύ ελαφρύ γιατί έχει μέσα γιαούρτι, έχει υλικά φινά εκλεκτά. Και άμα το κάνετε και έτσι, θα γεμίσει, θα μας στέλνετε. Ωραία. Στέλνετε φωτογραφίες και μηνύματα για το ωραίο μας φαγητό. Λοιπόν, έχουν βράσει τα ζυμαρικά. Θέλουν λίγο αλτέντε. Ακόμα. Έχω βάλει αλάτι. Λοιπόν. Αλλά μα θες να το φτιάξουμε να το δούνε. Έχουμε χρόνο. 4, 3. Τι, τελείωσε η εκπομπή. Αυτό ήταν τέλος. Λοιπόν, ελάτε μέχρι να βράσω τα μακαρόνια. Τα έχω κάποια. Θέλουμε άλλα 3 λεπτάκια. Αλλά για να στα πω λίγο αναλυτικά. Δεν θα ήθελα να λαδώσει τα ζυμαρικά, αλλά αν είναι λαδωμένα δεν έγινε και κάτι. Εντάξει, δηλαδή αν έχουν μείνει τα μακαρόνια που όλοι τα. Τα λαδώνουμε, δεν έγινε κάτι. Είναι το μισό πακέτο, θα το βάλετε κάτω, όπως είναι, με το μάτι λιγάκι να δείτε το ταψί. Τι γίνεται. Επίσης μπορείτε, mm-hmm. όταν κάνετε ζυμαρικά, βγάλετε και λίγα σε ένα ταψάκι για να έχουμε και κάτι δεύτερο για την άλλη μέρα, για το γραφείο, για το σχολείο, για τη δουλειά. 3 αυγουλάκια μόλις. Έτσι τα βγάζεις τα αυγά. Μέχρι τώρα εδώ είναι η παράδοση. Τώρα ακόμα είναι η παράδοση. Δεν έχει μπει καθόλου μελάς. Λοιπόν, 3 αυγουλάκια μέσα. Και αντί για τυριά, 10 τόνους τυριά. Παπαναγία μου, παρατρέχα. Βάλουμε ελάχιστο τυρί που σας γράφω, γραβιέρα και παρμεζάνα που του δίνει προσωπικότητα και το μισό κεσέ από το γιαούρτι. Μισό κεσέ. Το βάζεις και μέσα στη γέμιση. Ωραία, ναι. Αντί για κρέμα γάλακτος για να βγουν ζουμερά. Τέλεια. Βγάλετε. Εδώ είναι. Τέλεια. Θα το ρίξω εκεί. Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Ανακάτεψε πρώτα. Κοίταξε πώς έχει το θέμα. Θα βάλω τώρα και τον μπελτέ, εδώ μπαίνει ο μελάς, το λικοπένιο. Έλα, ωραίο μου λικοπένιο. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι ο πελτές από την ντομάτα έχει παραπάνω καλές ουσίες, λικοπένιο δηλαδή αντιοξειδωτικές ουσίες, 7 φορές παραπάνω από ό,τι φρέσκια η ντομάτα. Οπότε ναι στον πελτέ. 3 κουταλιές για να γίνουν κόκκινα. Και όπως είναι με το χέρι, με το γάντι, ανακατέψτε τα πολύ πολύ καλά.
Κοίτα να δεις τώρα. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Χθες, ένα πυρέξ, ναι, ό,τι θέλετε. Και γύρω-γύρω θα του κάνετε μια γούβα. Mm-hmm. Μη φοβάστε, θα κολλήσουν. Έχουμε βάλει τα αυγουλάκια. Υπάρχει και το άμυλο, δηλαδή μπορεί να το βλέπετε έτσι. Αλλά θα βγει όπως το έχω εγώ κανονικά, παιδιά. Το κομμάτι, όπως το βλέπετε εδώ στο έτοιμο. Θα βγει το κομμάτι και κάνει και για cupcake, για μικρά. Για μικρά παιδιά. Αν έχετε, θα τα λατρέψουν για το σχολείο και μπορούμε να βάλουμε μέσα και ό,τι είπαμε, leftover. Στη γούβα θα τη ρίξουμε. Πάμε τώρα στη γούβα, κάντε μια γούβα στη μέση και πάμε να βάλουμε εκεί τη γέμιση. Έτοιμο, Μπετάκι. Έτοιμο, σεφ. Τι φαγητάρα είναι αυτή, θέλω. Εμείς, σεφ, ξέρουμε να μαγειρεύουμε. Πιάστο εγώ για κούρευτο. Κουρεύτε, ρε, τα αυγό. Έτσι, έτσι. Έλα. Τι ωραίο. Φαγητό, πραγματικό φαγητό, χωρίς πολλά-πολλά και όχι ένα πακέτο μακαρόνια, μισό πακέτο σας είπα. Και βγαίνει αυτό το εντυπωσιακό που πραγματικά εκεί που μαγειρεύετε τώρα το μεσημέρι, φτιάξτε το αυτό που είναι κοκκινιστό γύρω-γύρω. Βάλτε και τον μπελτέ να φύγει από τα συνηθισμένα. Λοιπόν. Από πάνω τώρα θα ρίξει το γιαούρτι. Τώρα δεν θέλω μπεσαμέλ και είπαμε είναι μια συνταγή εύκολη σήμερα. Γιαούρτι όπως είναι, θα το κάνετε έτσι. Όπου πάει. Mm-hmm. Το υπόλοιπο από τον Κέση, από τα 200 γραμμάρια. Ένα κεσεδάκι έχει 200 γραμμάρια. Εσείς 100 μέσα στα μακαρόνια. Και 100 απ' έξω. Και 100 για από να κάνει την ωραία την κρούστα αυτή. Ναι. Και το θέλω στους 160 για 20 λεπτάκια ίσα-ίσα με λίγο από την παρμεζάνα έτσι. Παρμεζάνα βάζεις. Λίγο ίσα-ίσα. Δεν θέλω να πάρει πολύ χρώμα. Το θέλω ασπρουλιάρικο. Δεν θέλω να γίνει παστιτσέ. Να κάνει και λίγο τάρτα. Και να έχει προσωπικότητα και φινέτσα το φαγητό σας. Σερβίρετε το, μπορείτε να το αφήσετε έξω. Θα είναι πιο σφιχτό. Στο χέρι κομμάτι τώρα θα σα δώσω ένα cupcake. Mm-hmm. Καλά, θα το λάβω. Και τι ωραία που μένει εκεί πέρα για να το σερβίρει. Θα το πάμε τώρα. Καλά, αυτό πας καλά. Εννοείται ότι μοιράζω, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να φάνε όλα τα παιδιά να πούνε εδώ όλοι. Πώς είστε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, Κυριάκο, το πιάτο που έκανε. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Τέλειωσε, πώς πήγε. Νομίζω, έκατσα να κάνω και τα υπόλοιπα μακαρόνια. Φούρνησε.